είδαμε τελευταία φορά Δευτέρα. 4 το μεσημέρι εδώ. Από το λεωφορείο, ναι, μετά, με την κόρη μαζί. Ναι, ναι. Μετά δεν είδε κανένας. Όχι. Αυτό. 4 το μεσημέρι την είδαμε τελευταία φορά. Κατέβηκε από το λεωφορείο 3 άτομα, μόνο 3. Ήταν η κόρη μου που πάει σχολικό, αυτό σχολείο για το δίπλωμα στο Σελένιο. Αυτή και μία ακόμα. Πήρε το δρόμο από εδώ, πάει στο Μαχαλά. Αυτό. Δεν είπε κάτι. Όχι, ούτε μιλήσαμε τίποτα. Όχι, κόρη μου κατέβηκε. Κάτι συζήτησαν, κάτι. Όχι, όχι. Σαν ζευγάρι είχαν προβλήματα. Από ό,τι έλεγαν, μάλλον. Οικονομικά είχαν και ψιλομάλωναν. Όλα αρχίζουν από οικονομικά. Ψιλομάλωναν, α πούμε. Όταν δεν έχει, από εκεί αρχίζουν όλα. Εγώ, σαν επαγγελματία, την ερχόταν ψηλό, ψώνιζε για το γιο του κάτι. Μόνο ήρθε η κόρη της εδώ σε μένα, μας ρώτησε. Εγώ, λέει, την έστειλα τρεις. Εγώ την ανέβασα, λέει, στο λεωφορείο. Για να έρθει εδώ. Ναι. Την Παρασκευή πώς πήγε στο νοσοκομείο, γιατί λένε ότι η γυναίκα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Ναι, Σαββατοκύριακο, λέει, έμεινε, ναι, νομίζω. Την Παρασκευή από το χωριό πώς έβγε, 11.30 ώρα μας είπε. Δεν γνωρίζω. Έχει εισαγωγή στο νοσοκομείο. Μήπως ήρθε, πήρε η κόρη τι. Έχει κίνηση το βράδυ στο χωριό. Όχι, μετά τις 10 δεν νομίζω. Γιατί μόνο ένα καφενείο έχουμε. Μόνο ένα. Ναι. Μακάρι να τη βρούμε. Μακάρι αυτό, ψάχνουμε.